στη συγκεκριμένη ενότητα, η οποία ακολουθεί την προηγούμενη, όπου συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν θέματα κυρίως σε σφαιρικό επίπεδο από τους εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιριών. Εδώ θέλουμε να πάμε λίγο, όπως λέει και ο τίτλος της, στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας των εταιριών που ασχολούνται με τη φαρμακευτική αγορά, όπως λέμε, σε πρώτο πρόσωπο. Δηλαδή, υπάρχουν τα ζητήματα, τίθενται συνεχώς από τους θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους προς το Υπουργείο Υγείας, προς τον ΕΟΠΗ, αλλά πολλές φορές, επειδή προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε μέσω των εκπροσώπων συνολικά κάπως τα ζητήματα, εδώ έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να μας αναπτύξουν οι εκπρόσωποι των εταιριών τι πραγματικά αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Όπως διαπιστώσαμε, είναι το πάνελ κυρίως με γυναίκες, άρα θα ξεκινήσουμε αριστερά με την πρώτη γυναίκα, την κυρία Προδρόμου, που μπαίνω κατευθείαν στο θέμα και θα ήθελα να ρωτήσω. Το ζήτημα της καινοτομίας αναφέρθηκε πολύ πριν, αναφέρθηκε μάλλον πριν πολύ έντονα, και εσείς εκπροσωπείτε μία εταιρεία, όπως οι εκπρόσωποι των εταιριών εδώ είναι εκπρόσωποι καινοτόμων προϊόντων. Πείτε μου εσείς τώρα, δηλαδή, υπάρχει μία διαδικασία με τα ογκολογικά φάρμακα. Έγινε λόγος πολύ για αυτά, ότι ανοίγει κατά κάποιο τρόπο το δίκτυο της κυκλοφορίας τους. Ποιες πιστεύετε ότι είναι γενικότερα προκλήσεις για μια εταιρεία που εκπροσωπεί στην Ελλάδα ογκολογικά φάρμακα? Καλημέρα και καλό μήνα. Κύριε Σακά, αναφέρατε την καινοτομία και θέλω πριν μπω στο κομμάτι των προκλήσεων να σταθώ στη σημαντικότητα της καινοτομίας. Η καινοτομία είναι εδώ και θα παραμείνει, γιατί αυτό είναι προς όφελος των ασθενών. Και γιατί το λέμε αυτό? Συγγνώμη. Η καινοτομία είναι σημαντική γιατί και πρέπει να ενισχυθεί η ενσωμάτωσή της σε όλες τις δομές υγείας και είναι αυτό που εμείς πρεσβεύουμε σαν ογκολογική εταιρεία. Μου μιλήσατε για τα αναφερθήκατε στα ογκολογικά φάρμακα και στις ογκολογικές θεραπείες. Γιατί αυτό έχει μείζωνα σημασία για τον ογκολογικό ασθενή? Πώς δηλαδή η καινοτομία συνδέεται με τον ογκολογικό ασθενή? Θα πρέπει να ανατρέξουμε λίγο ιστορικά στις ογκολογικές θεραπείες και στην εξέλιξη των κλινικών μελετών, όπως αυτές τα τελευταία χρόνια συνεχίζονται. Και θα πρέπει να πούμε ότι οι νεότερες ογκολογικές θεραπείες έχουν δώσει σημαντικό κλινικό όφελος. Έχουν δώσει σημαντικές στατιστικά και συγκριτικά συνολικές επιβιώσεις και σαφέστατα βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αυτό όταν σχεδιάζουμε εισαγωγές ογκολογικών θεραπείων στα ελληνικά νοσοκομεία θα πρέπει πολύ καλά να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν τις ογκολογικές τους θεραπείες, πρέπει να αναλαμβάνουν νεότερες θεραπείες, όσοι τέλος πάντων θεραπευτικά το δικαιούνται και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Μου μιλήσατε πριν, ρωτήσατε μάλλον για τις προκλήσεις. Στις προκλήσεις δεν θέλω να σταθώ στο τι αντιμετωπίζει ένας εμπλεκόμενος στο φορέα της υγείας, μια φαρμακευτική εταιρεία. Θέλω να το δω κάτω από το πρίσμα ενός ογκολογικού ασθενούς. Πώς λοιπόν βιώνει ένας ογκολογικός ασθενής το ταξίδι του από την διάγνωση της θεραπείας μέχρι την πρόσβαση, από τη διάγνωση της νόσου μέχρι την πρόσβαση στη θεραπεία? Δύο εξαιρετικά σημαντικές προκλήσεις αναγνωρίζονται γύρω από αυτό το ταξίδι. Η πρώτη και η, κατά τη γνώμη μου, αρκετά σημαντική, αναφέρθηκε και πριν και από τους θεσμικούς φορείς και ο κύριος Σουλιώτης, θα τον επικαλεστώ, το ανέφερε εκτενέστατα. Είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας θα πρέπει σαφέστατα να εξυγχρονιστεί. Υπάρχουν μέθοδοι με τις οποίες μπορούμε να δούμε διαφορετικά τις τεχνολογίες υγείας και να αξιοποιήσουμε και να αξιολογήσουμε την καινοτομία. Δηλαδή, τι είναι η καινοτομία? Πώς κάτι ορίζεται ως καινοτόμο? Πώς εισάγονται νέες θεραπείες σε ένα σύστημα αξιολόγησης? Υπάρχουν τρόποι και εργαλειοθήκες με τις οποίες μπορούμε να αναπαράξουμε τέτοιου είδους λειτουργίες. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να αναδείξω και νομίζω ότι έχει και τη μεγαλύτερη επίπτωση αυτή τη στιγμή στον ογκολογικό ασθενή, είναι η υποχρηματοδότηση των ελληνικών νοσοκομείων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η βαθιά δημοσιονομική κρίση και η πολυετής δημοσιονομική κρίση έφερε πολύ σημαντικές στρεβλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό, αναπτύχθηκε και στο προηγούμενο πάνελ από τους θεσμικούς φορείς και από τον καθηγητή. Και ούτε μπορεί να επιληθεί, όπως λέμε, overnight. Το θέμα της υποχρηματοδότησης των νοσοκομείων είναι εκτενές και
και κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κλειστός προϋπολογισμός που ανέρχεται είναι της τάξης των 500 εκατομμύριων. Αυτός ο κλειστός προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που ένα δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να έχει. Δεν εξετάζω αν είναι καινοτόμα φάρμακα, παλιότερα, νεότερα, γενώσιμα ή οτιδήποτε. Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως καλύπτει όλες τις θεραπευτικές επιλογές που ένας νοσοκομιακός ασθενής μπορεί να έχει. Θυμηθείτε ότι ο ογκολογικός ασθενής είναι οπωσδήποτε νοσοκομιακός ασθενής. Οι θεραπείες του περνάνε μέσα από αυτό το κανάλι. Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι ελλιπής. Είναι εντελώς ανεπαρκής και αυτό αποδεικνύεται από δύο σημαντικές παραμέτρους. Η μία είναι το ύψος των επιστροφών που ερχόμαστε να αποδώσουμε. Οι επιστροφές που έρχεται να συνεισφέρει η βιομηχανία, πάλι αναφέρθηκε και στο προηγούμενο πάνελ, υπερβαίνουν το 50%. Είναι περίπου στο όριο του 50% μεσοσταθμικά. Πολλές φορές δεν το υπερβαίνουν. Υπάρχει άλλο ένα παράδοξο σε όλο αυτό, που λέγεται χρηματοδότηση των νοσοκομείων και σωστή αναλογία, σωστό allocation της χρηματοδότησης των νοσοκομείων. Το δεύτερο είναι η ίδια η αναίρεση του κλειστού προϋπολογισμού. Ερχόμαστε λοιπόν στις αρχές της χρονιάς και οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων ανέρχονται σε ένα ύψος πολύ μεγαλύτερο από το αρχικό. Για το 19 συγκεκριμένα έχουμε προϋπολογισμούς, εγκεκριμένους προϋπολογισμούς της τάξης των 747 εκατομμύρων. Συν τα 54 εκατομμύρια ή... Είναι η εγκεκριμένη... Συν τα 54 εκατομμύρια για το ιδιωτικό κανάλι στο οποίο αναφέρεστε. Η σχετική αντίστοιχη εγκεκριμένη προϋπολογισμή το προηγούμενο έτος ανέρχονταν περίπου γύρω στα 800 εκατομμύρια. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Βλέπουμε μια παραδοξότητα, ένα τεράστιο παράδοξο. Δηλαδή, απριόρι λέμε ότι εγκρίνεται ένας κλειστός προϋπολογισμός της τάξης των 500 εκατομμύριων, ενώ ταυτόχρονα έρχεται το ίδιο το Υπουργείο να σταθεί σε αυτό και να πει: Α, ναι, είναι ανεπαρκές. Οπότε τελικά εγκρίνουμε 747 εκατομμύρια για να καλύψουμε τις θεραπείες σε επίπεδο δημοσίων νοσοκομείων. Είναι επαρκές το 747? Δεν είναι. Από πού αυτό διαφαίνεται? Τελικά, είδαμε πρόσφατα και υπάρχει σε σχετική αρθρογραφία, όλοι το γνωρίζουμε, ήδη από τον Αύγουστο, περίπου Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, υπήρχε πλήθος νοσοκομείων, τα οποία έχοντας χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης, δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν σε κρίσιμες ογκολογικές θεραπείες. Τεράστια επίπτωση. Γι' αυτό είπα πριν ότι θα πρέπει να το δούμε κάτω από το πρίσμα του ασθενούς. Τεράστια επίπτωση για τους ασθενείς. Ποια είναι η επίπτωση? Καθυστερήσεις των θεραπείων που σχετίζονται με τα εγκεκριμένα δοσολογικά σχήματα. Ακόμα αναβολές θεραπείων. Ακυρώσεις θεραπείων ή πάρα πολλές στρεβλώσεις οι οποίες οδηγούν σε ασθενείς που ταλαιπωρούνται μέσα στο σύστημα υγείας. Γίνανε αναπροσαρμογές των προϋπολογισμών σε ένα βαθμό. Θέλω όμως να πω ότι αυτές είναι βραχυπρόθεσμες, αργές, πολλές φορές δίνονται με το σταγονόμετρο. Για να κλείσω την ερώτηση και για να προχωρήσετε παρακάτω για τη διευκόλυνση της συζήτησης, είναι προφανής η επίπτωση και η άμεση σχέση που υπάρχει από την υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων στις ευαίσθητες κατηγορίες των ασθενών που απευθύνονται στη δευτεροβάθμια φροντίδα, στα νοσοκομεία, στην τριτοβάθμια φροντίδα, προκειμένου να λάβουν τις θεραπείες τους. Μιλάμε για ογκολογικούς ασθενείς, μιλάμε για ανθρώπους που χρήζουν θεραπείων οι οποίες είναι κρίσιμες για την διατήρηση της ζωής τους και της ποιότητας ζωής. Και νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη η οποία δεν τιμά κανέναν. Και σίγουρα δεν τιμά την ποιότητα υπηρεσιών υγείας που θέλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι στον φορέα της υγείας να προσφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μου δώσατε κατευθείαν την πάσα για την κυρία Μιχαλοπούλου, η οποία θα ήθελα να τοποθετηθεί ως εκπρόσωπος και της ΕΛΟΚ. Όντως, ποια είναι τα βασικά ζητήματα που εσείς αντιμετωπίζετε? Μιλήσαμε για θέμα πρόσβασης, επάρκειας αφενός των προϋπολογισμών και αφετέρου, αν υπάρχει και δυσκολία στην πρόσβαση. Ο ασθενής έχει 5 μεγάλα προβλήματα και πριν το μνημόνιο, την περίοδο των μνημονίων και την περίοδο των μνημονίων και τώρα. Τα βασικά προβλήματα είναι τα εξής. Θέλει το σωστό φάρμακο στη σωστή δόση, τη σωστή χρονική στιγμή, να είναι ασφαλές και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Τι σημαίνει σωστό φάρμακο για τον ασθενή? Να είναι το πλέον αποτελεσματικό, είτε είναι παλαιό και φτηνό, είτε είναι νέο και ακριβό. Τι σημαίνει σωστή δόση τη χρονική στιγμή?
ότι ο γιατρός συνταγογραφεί το φάρμακο που πρέπει να πάρει σύμφωνα με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Εγώ ρωτάω, υπάρχει κάποιος που μπορεί να εγγυηθεί όταν υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις που συμβαίνουν και σήμερα, τώρα, πρόσφατα, στη μία ογκολογική κλινική, στο άλλο νοσοκομείο, είτε οι ελλείψεις αυτές οφείλονται σε οικονομικά, είτε οφείλονται σε ανοργανωσιά, είτε είναι τεχνητές ελλείψεις. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να εγγυηθεί ότι όταν γίνεται αναβολή 10 ημερών, 15 ενός μήνα, δεν έχει αντίκτυπο στην πορεία της ασθένειάς του? Και αν δεν έχει στους περισσότερους, μπορεί κανείς να μας πει ότι δεν έχει έστω και σε έναν? Το άλλο είναι η ασφάλεια. Θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο υπό την εποπτεία του ΕΟΦ που δεν έχουμε θέμα. Θεωρώ ότι όλα τα φάρμακα ελέγχονται και όταν δεν είναι ασφαλή αποσύρονται. Ως προς την πρόσβαση. Τι σημαίνει τώρα εύκολη πρόσβαση? Στις συνθήκες που ζούμε, επιτρέπεται κάποιος συμπολίτης μας να μην μπορεί να έχει τη θεραπεία του γιατί δεν μπορεί να πληρώσει? Υπάρχουν ασθενείς με συνοσηρότητες, με πολλά φάρμακα. Η συμμετοχή μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Και αυτός να είναι και ένας συνταξιούχος. Είναι σίγουρο ότι μπορεί να πληρώσει όταν τα φάρμακα είναι ακριβά? Να μην μιλήσω τώρα για αυτά που συμβαίνουν στον τρόπο που τα παραλαμβάνει. Να αναγκάζεται να περιμένει σε ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Ασθενείς με νόσους απειλητικές για τη ζωή τους, καταπονημένοι σωματικά και ψυχικά, με ανοσοποιητικό σύστημα καταβεβλημένο, να περιμένει στην ουρά, αυτό δεν δείχνει ότι δεν υπάρχει σοβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εδώ δεν έχουν γίνει κάποιες βελτιωτικές κινήσεις? Αυτή τη στιγμή ελπίζω να γίνουν. Υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι ξεκίνησαν, ας πούμε. Δεν έχουν όμως, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα ήθελα μια τοποθέτηση μετά σε αυτό, στη δεύτερη ερώτηση. Το δεύτερο είναι ότι ο ασθενής μπορεί να μην μπορεί καν να πάει στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Μιλάμε για το σεβασμό του βασικού κανόνα της ανθρώπινης ύπαρξης, της αυτονομίας του. Μπορούμε να παρέχουμε τις συνθήκες ώστε να κάνουμε αυτή την αυτονομία να είναι όσο γίνεται σε καλύτερο επίπεδο. Να μην παρακαλάει από εδώ και από εκεί τον ένα και τον άλλο να πάει να πάρει το φάρμακο. Και αυτός που πάει να πάρει το φάρμακο, να τρέμει η ψυχή του, μήπως προκύψουν γραφειοκρατικά προβλήματα, μπορεί να υπάρχει έλλειψη μίας ημερομηνίας, να μην είναι καν δικό του λάθος και να μην δίνουν το φάρμακο και να πρέπει να ξαναπάει. Θα πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθεί και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, πλήρης, παντού, ολοκληρωμένα. Τέλος, υπάρχουν και οι ασθενείς για τους οποίους δεν υπάρχει θεραπεία, προφανώς, ή δεν ανταποκρίνονται στις θεραπείες που υπάρχουν. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εύκολης ή τέλος πάντων οποιασδήποτε πρόσβασης στην καινοτομία? Να μην έχει πρόσβαση και δυνατότητα να μπει σε κλινικές μελέτες που είναι όφελος όχι μόνο για τον ίδιον, αλλά και γενικότερα, μελλοντικά, για τους επόμενους ασθενείς. Θέλω να πω το εξής. Μέχρι πριν λίγο καιρό, 2 χρόνια, 3, τέλος πάντων, λίγα χρόνια πριν, ο ασθενής δεν υπήρχε πουθενά στο κάδρο. Όλα γινόντουσαν έξω από τον ασθενή. Ένα σύστημα ιατρικά δομημένο. Ακόμα και τώρα είναι. Οι γιατροί αντιστέκονται. Δεν είναι ότι το σύστημα έπαψε να είναι ιατροκεντρικό. Εντελώς. Παρόλα αυτά, τώρα, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια μεταβολή, είναι γεγονός. Όλα γίνονται με επίκεντρο τον ασθενή. Εγώ θα πω ότι πολλές φορές αυτό είναι και πρόφαση, το επίκεντρο του ασθενή, έχουμε στο επίκεντρο τον ασθενή και όλοι οι φορείς το χρησιμοποιούν για να έχουν όφελους για τους δικούς τους στόχους και σκοπούς. Τέλος, ο ασθενής, αφού όλα γίνονται για τον ασθενή, γιατί δεν είναι στα κέντρα λήψης αποφάσεων? Αναρωτιέμαι, υπάρχουν επιτροπές και άλλες επιτροπές, πολυμελείς, άλλες λιγότερο πολυμελείς. Μία θέση δεν υπάρχει για εκπρόσωπα ασθενών. Απαιτούμε λοιπόν, αφού όλα γίνονται για τον ασθενή, να υπάρχει θεσμοθετημένη ρόλος για τους ασθενείς σε όλες τις επιτροπές που τους αφορούν. Στο κάτω-κάτω,
όλο αυτό το πλαίσιο, αν διαμορφωθεί σωστά, θα έχει μια αντίκτυπο στις κοινωνικές συνθήκες. Ποιος είναι ο στόχος, δεν είναι η κοινωνική ευημερία? Όταν ο ασθενής και η οικογένειά του είναι καλά, ο στόχος είναι και φαίνεται ότι υπάρχει ευημερία στην κοινωνία. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Καπόρη, αναφέρθηκε πριν το θέμα των ακριβών φαρμάκων, της καινοτομίας, τα εμπόδια που εξακολουθούν. Πολλές φορές βλέπουμε ότι τώρα δεν έχουν, πολλές φορές είναι δεδομένο ότι έχουν κάποιους πολλούς μήνες να μπουν στην λίστα αποζημίωσης νέα σκευάσματα. Και το βασικό είναι, νομίζω, μπορεί να κρυβόμαστε να το πούμε ευθέως, αλλά είναι μην ξεφύγει κι άλλο προϋπολογισμός και γι' αυτό δεν αποζημιώνονται όταν είναι σημαντικά φάρμακα. Ποια είναι η θέση σας σε αυτό το κομμάτι και πείτε μου, θεωρείτε γενικότερα, το θεωρείτε με αλφαϊότα, ακριβή καινοτομία? Τελικά είναι, τα φάρμακα είναι, το λέμε και το ξαναλέμε, ας το πούμε άλλη μια φορά, είναι φάρμακα υψηλού κόστους, εσείς τα αποκαλείτε φάρμακα υψηλής αξίας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, κυρία Σακά. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο όρος, ακριβά φάρμακα, καθόλου όμως. Λοιπόν, θέλω να θέσω λίγο τη συζήτηση σε μία διαφορετική βάση, αυτή που θεωρώ σωστή βάση. Τα χρήματα τα οποία διατίθενται για την υγεία είναι επένδυση, δεν είναι δαπάνη. Και μιλάμε συνέχεια για δαπάνη. Και δεν το λέω εγώ. Υπάρχουν διεθνείς μελέτες που το λένε. Υπάρχει μελέτη, νομίζω είναι του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που λέει συγκεκριμένα ότι για κάθε ένα ευρώ το οποίο επενδύουμε στην υγεία, παίρνουμε 4 ευρώ πίσω. Αυτός είναι ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής. Αν αυτό δεν είναι επένδυση, τι είναι? Μετά υπάρχει και μελέτη εδώ στην Ελλάδα που έγινε από το ΣΦΕ και από το ΙΟΒΕ, που ξεκαθάρισε ότι για κάθε ένα ευρώ ακαθάριστου προϊόντος το οποίο πηγαίνει προς το φάρμακο, παίρνουμε πίσω 3,9 ευρώ. Επένδυση. Επένδυση. Και μιλάμε και για brain gain, από την άλλη, ή και δημιουργείται employment στη χώρα, γιατί για κάθε έναν άνθρωπο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φαρμακευτική εταιρεία, δημιουργούνται 5,7 θέσεις εργασίας. Πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα. Οπότε δεν μιλάμε για ακριβές θεραπείες, δεν μιλάμε για δαπάνη, για έξοδα, μιλάμε για ήδη υπάρχουσα επένδυση, το οποίο το ξεχνάμε. Επειδή μιλάμε συνέχεια για επενδύσεις και είναι πολύ ωραίο το αφήγημα της κυβέρνησης της καινούριας και είμαστε υπέρ όλοι, αλλά να σκεφτούμε ότι υπάρχουν ήδη πολύ σημαντικές επενδύσεις στη χώρα και από τις πολυεθνικές, αλλά και από και την εγχώρια βιομηχανία, τα οποία πρέπει να βρούμε τρόπο να τα διατηρήσουμε. Και για να φτάσω, να πάω στο ερώτημά σας, να μην μακρηγορώ. Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόσβαση και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, όπως είπατε εσείς, έχετε από την πλευρά σας τα προβλήματα πρόσβασης. Βλέπουμε και εμείς από την πλευρά μας προβλήματα πρόσβασης και φαίνεται μεγάλη διαφορά και σε σχέση με την Ευρώπη. Το weight indicator που έβγαλε η ΕΦΠΙΑ νωρίτερα φέτος έδειξε ότι το 2015 οι Έλληνες ασθενείς είχαν πρόσβαση στο 71% του μέσου όρου των καινοτόμων φαρμάκων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Το 2017 έπεσε στο 44,7% και δεν έχουμε στοιχεία για το 2019. Και δεν μιλάμε γι' αυτό καθόλου, ότι υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην πρόσβαση. Και η καθυστέρηση στην πρόσβαση είναι αυτό που είπε και η κυρία Προδρόμου και που είπατε και εσείς, κυρία Μιχαλοπούλου, ότι το αρνητικό αντίκτυπο το βιώνουν οι Έλληνες ασθενείς. Γιατί εκείνοι δεν έχουν το σωστό φάρμακο τη σωστή στιγμή. Αυτό που πρέπει να έχουν, που θεωρεί ο γιατρός τους, που θεωρούν ήδη, που είναι το καινοτόμο φάρμακο που φέρνει την αξία που πρέπει στον ασθενή. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, μικρές κινήσεις. Θα θέλαμε να δούμε κάτι πιο ολοκληρωμένο, κάτι το οποίο να δείχνει από την πλευρά της νέας κυβέρνησης ότι καταλαβαίνει την αξία της καινοτομίας και να αναλάβει και μια ευθύνη και η άλλη πλευρά. Γιατί μέχρι τώρα η φαρμακοβιομηχανία αναλαμβάνει την ευθύνη της υπέρβασης του budget, αναλαμβάνει και την ευθύνη της καθυστέρησης των καινούριων προϊόντων. Οπότε, αν θέλουμε να έχουμε επενδύσεις και θέλουμε να έχουμε πρόοδο στη χώρα, πρέπει να μπορούν και οι ασθενείς να απολαμβάνουν, να αξιοποιούνται με κάποιο τρόπο, να επωφελούνται από την καινοτομία. Είναι αυτό που κάπως σας είχα αναφέρει, ότι είναι σαν να λέμε να φέρουμε εργοστάσια της Τέσλα στην Ελλάδα και να οδηγεί ο κόσμος Γιούγκο. Δεν πρέπει να έχουμε πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή θεραπεία? Αυτή τη στιγμή 180 μέρες ξεπερνιούνται συνέχεια όσον αφορά την αξιολόγηση των νέων θεραπείων. Δεν βλέπουμε ποια είναι η λύση. Υπάρχουν προτάσεις. Θεσμοθετήθηκε να μην θεωρείται σιωπηρή απόρριψη. Ναι, ωραία. Δεν θεωρείται σιωπηρή απόρριψη. Αποζημίωση και πρόσβαση στους ασθενείς που πρέπει να έχουν πρόσβαση. Πότε θα έχουμε? Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Γιάκονσιτς, θα ήθελα να αναφερθείτε ως μια εταιρεία από τις μεγαλύτερες στο χώρο και πληρώνεται και αρκετά σε κλόμπακ, να αναφερθείτε σε αυτό το κομμάτι, γιατί συζητήθηκε πολύ πριν και από τον Υπουργό και από τους εκπροσώπους των εταιριών, ότι το κλόμπακ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούν να το πληρώσουν οι εταιρείες, μάλλον νομίζω και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία τοποθετήθηκε και είπε θα πηγαίνουμε συνεχώς στο ΣΤΕ και ας έρθουν κάποια στιγμή αν είναι να το πληρώσουν να μας τραβήξουν την πρίζα. Αυτό τι επιπτώσεις έχει και στην φαρμακευτική περίθαλψη για τη χώρα, αλλά και πώς δημιουργεί, δηλαδή ίσως να το επαναλάβουμε πάλι, αλλά ποια είναι τα προσκόμματα για την ανάπτυξη των εταιριών ή ακόμα και για τον περιορισμό της δραστηριότητας από την αύξηση του κλόμπακ. Thank you for the question. And first I will start with Kalomina. Isn't it today the Kalomina? So to everyone. I'll start it with a little bit different and say, okay, who are the partners in the healthcare system? And Mrs. Mihalopoulou talked about the patients and the patient-centric. So first is the patients, on the patients, and then to get the right medicine at the right time, at the right place, and so on. Healthcare professionals, the doctors, to prescribe the right medicine, to do the diagnosis and so on. And then it's a government and pharma who is producing the medicine and the healthcare society who is thriving with the healthy population. And now if you look at those five partners in the system, at least five, let's talk about financing. And on the financing, there are two partners. It's a government and it's a pharmaceutical industry sector. And out of pocket of the patients, yes. Now, on the budget that is currently at the 2.5 billion, we have talked a lot about that. 2.5 billion, over 1.5 is contributed by the industry, by the producer of the medicine. And it's getting in some channels already over 50%, okay? Now, doesn't that seem like, you know, that this is internal lending of the money? So what will happen? This is 50% it is on the government, the other 50% is coming from the industry, from the one who produce the product. So that is a big risk to me, and big financial stability and big financial risk. Now, on the other hand, is also because of only the two are responsible for controlling the budget there, the government, basically the government and the pharma, and the government has capped the budget, the overconsumption is easy to achieve. Because there is no control on prescriptions, there is no control on any other mechanism, there are no control mechanisms. So the risk of 50% investment or internal lending is to me a huge. And the sustainability of the industry is under the question mark. And if I heard it before correctly, there was one of the manager of the company that say, we are not, or we will not play clawback anymore. So what will happen if the 50% leg, if the other leg is not investing anymore? That's the question to me. Now, let's not speak only about the problems, because it was said a lot about the problems. You know, let's think, what could be a solution? Where do we go? How can we achieve? What do we need to do about the solution? I'm 3 years in the country, and we continue to speak about the problems, problems, problems. So let's talk about the solution. A solution that the patient would get the medicine, as you said, the patient who needs the medicine, the healthcare professional to prescribe the right medicine, the government to have sustainable program there, pharma to continue to produce and invest into investment, Xenia, as you said, and have a society that thrives, that because the health is wealth, because the patients, the healthy patients, is bringing the economy, is thriving the society, is bringing the wealth to the country. So what could be the part of the solution? And there is a short and sort of mid-term solution. In terms of short-term solutions, what we would see it is, let's reactivate negotiation committees. Let's reactivate it, summon ongoing negotiations that has stopped
in recent past. Let's reactivate that. There are ongoing negotiations that have been kind of stopped on hepatitis C, on immune oncology, if you wish. So that is one of the short-term, easy-to-implement solutions. Let's start negotiating for other expensive medicine, which all of those negotiations, it's going to reduce the cost. It's going to reduce the reimbursement cost of AOP and the cost of the hospitals. So So this is a first immediate solutions that we can see it and we can implement it as we speak. The other one that we discussed about as well, and we have seen it also the positive towards that is prevention budget. In Greece, the prevention is treated the same as any other medicine. It's coming, the investment into prevention is out of the same basket. While in many countries in Europe, that is a separate investment into the prevention. Why? Because preventing the disease, it's much cheaper than curing the disease. Now, we do applaud to the minister because we have heard and we've seen it, you know, lately, a lot of discussion on increased vaccinations because to prevent disease, you know, you prevent the expenses at the end of the day. But there is a conflict in this one, because if we increase the vaccinations, it goes into clawback. So it's increasing the clawback, it's not reducing it. That's why creating a prevention budget as a separate and really preventing the disease, it could be some of the solution that will serve the public health, the long-term public health and disease to manage disease not to happen. There are sort of short-term, which we see it, and both of them, which I said, renegotiate, you know, some of the expensive medicines, hepatitis C, immune oncology, prevention budget, could save, in terms of clawback, 200 to 300 million immediately. So that is something, you know, that we can start work, we can start immediately right now. That will be saving in reimbursement and in the clawback. And the midterm solutions, so because we need to look at also down the road, in the midterm solutions, what we're seeing in terms of regulation on prescription. So because today, as we said, is pharma contributing whatever is missing, whatever is above the set budget, pharma is contributing to there. We'll need to have more of a structural reforms and speaking about the electronic prescription system, controlling the prescription, respecting the therapeutical protocols, invest the new therapeutical protocols, real-world evidence data that can manage chronic diseases. And for that, I would suggest, and this I'm closing it, and for that I would suggest that pharma is having a seat together with the government and working together on the towards those solutions. Thank you. Κύριε Αποστολίδη, αναφέρθηκε πριν το θέμα των κλινικών μελετών, ξέρω ότι έχετε μια ιδιαίτερη, έτσι, να το πω, ευαισθησία. Έχετε αναλύσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι και επειδή μιλάμε και για καινοτομία, θα ήθελα να... Και μάλιστα κάποια στιγμή ο Υπουργός στην ομιλία του το πρωί ανέφερε ότι και κάποιοι φορείς ή δομές του δημοσίου που είναι αυτοτελείς διοικητικά θα μπορούσαν να είναι αυτοτελείς και οικονομικά. Πιστεύουμε πολλές φορές ότι θα μπορούσαν να έρχονται σημαντικά έσοδα, βεβαίως, όχι για να γίνει ένα νοσοκομείο αυτοτελές από τις κλινικές μελέτες, αλλά χάνουμε πολλά από τις κλινικές μελέτες. Έχει δοθεί ένα κίνητρο τώρα ότι μπορεί αυτό να αφαιρείται από το κομμάτι του κλόμπακ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικανό. Θα ήθελα να μας περιγράψετε τώρα ποιες είναι οι εξελίξεις στο κομμάτι αυτό, στις κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Νομίζω έχουμε πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Και αν θεωρείτε ότι είναι ικανό το κίνητρο αυτό, ώστε να του συμψηφισμού με το clawback, ώστε να έρθουν περισσότερες κλινικές μελέτες και φυσικά να έρθει και πιο κοντά ο ασθενής με ένα καινοτόμο φάρμακο, γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση. Ευχαριστώ, κύριε Σακά. Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ. Καταρχάς, έχουμε μια πρωτοτυπία. Είναι δικό σας ρεκόρ. Περισσότερες γυναίκες από ό,τι άντρες. Για πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό και νομίζω μπορούν να προσφέρουν πολλά και να μάθουν καινοτομία. Πάνω σε αυτό, λοιπόν, την καινοτομία και τις κλινικές μελέτες, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα αυτά τα δύο, θα ήθελα να αναφέρω το εξής, ότι εάν δεν πάρουμε το μάθημα των τελευταίων 10 χρόνων που βιώσαμε από την κρίση, ξεκίνησαν σε τρεις μέρες έχουμε
την επέτειο των εκλογών του 2009, 4 Οκτωβρίου, 10 χρόνια. Ήσασταν στο ίδιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, κύριε Σακά. Όλοι έχουμε βιώσει, περάσει τι σημαίνει 10 χρόνια κρίσης και πρέπει να διδαχθούμε επιτέλους στο τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά. Γιατί μόνο ο ανόητος και ο πεθαμένος περιμένουν διαφορετικά αποτελέσματα κάνοντας τα ίδια πράγματα. Εάν λοιπόν πάρουμε το ερώτημά σας στην καινοτομία και τις κλινικές μελέτες, πρόσφατα η κυβέρνηση προχώρησε στην ανακοίνωση και τώρα έχουμε και ένα νομοσχέδιο που θέλει να περάσει και η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν έτοιμη να το περάσει. Δεν περιμένω πολλά από αυτό το νομοσχέδιο, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μείνει ένα κενό γράμμα η εφαρμογή του και πολύ εύκολα μπορεί να μείνει ένα κενό γράμμα, γιατί απλούστατα έχουμε περάσει νομοθετήματα, ακούσαμε και στο προηγούμενο πάνελ, ότι η νομοθεσία του 2003 δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ο κίνδυνος λοιπόν και το καμπανάκι είναι ότι εάν δεν κάποιος από το Υπουργείο Υγείας ή από το Υπουργείο Οικονομικών ή μια ομάδα εργασίας δεν συνταχθεί για να παρακολουθήσει, άρα και να εγκαλέσει εμάς τις εταιρείες, γιατί δεν κάνετε, κύριοι, περισσότερες κλινικές μελέτες, ενώ σας έχουμε δώσει το κίνητρο, άρα αντιστρέφονται οι ρόλοι, άρα κάνουμε κάτι διαφορετικό, άρα απομειώνουμε τις πιέσεις για αύξηση του κλόμπακ, άρα απαντάμε στην κυρία Μιχαλοκοπούλου ότι νέα καινοτόμα φάρμακα μπορούν να έρθουν στη χώρα μας έγκαιρα, γρήγορα, ακόμη και στο στάδιο το ερευνητικό, ούτως ώστε οι ασθενείς να έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες. Θα μιλάμε πάλι ακριβώς για τα ίδια πράγματα σε ένα χρόνο, ότι γράμμα κενό δεν εφαρμόστηκε τίποτε. Και μάλιστα, αν θέλετε να το προχωρήσουμε ακόμη περαιτέρω, αυτή η ομάδα εργασίας θα μπορούσε στο τέλος του χρόνου να κάνει έναν απολογισμό δράσεων στη Βουλή, ούτως ώστε όλα τα πολιτικά κόμματα να γνωρίζουν τι έχει γίνει, με ποια φάρμακα, τι αποτέλεσμα είχαν αυτό στους Έλληνες ασθενείς είτε ογκολογικούς είτε σε άλλες θεραπείες φαρμάκων, ούτως ώστε αυτό να αποτελέσει έναν πυλώνα αναπτυξιακής διάστασης της οικονομίας μας από τη μία πλευρά, αλλά και διαφοροποίησης από άλλες χώρες όπου υπάρχουν παρόμοιες πρακτικές. Το θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντικό και αυτό, όπως είδαμε στο προσχέδιο, μπορεί να είναι και 100 εκατομμύρια, τα οποία αν τα επενδύσουμε εμείς, μπορούν να αφαιρεθούν από το clawback του 2020. Τουλάχιστον με αυτά που γνωρίζουμε, με αυτά που έχουμε δει σαν προσχέδιο νόμου μέχρι στιγμής. Ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση αυτή, ώστε να, μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, να υπάρχει κάποιος έλεγχος, τι γίνεται και από τα απολογιστικά στοιχεία που αναφέρετε πριν. Θα μείνω στο κομμάτι της ανάπτυξης και θα ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Αναστασόπουλο σχετικά με το αν είναι πολύ σημαντικό και ικανό κίνητρο να έρθουν επενδύσεις και στην παραγωγή στην Ελλάδα μέσα από τη νέα αυτή διάταξη. Και αν και εσείς, λόγω της εμπειρίας που έχετε και των διασυνδέσεων με το εξωτερικό, έχετε την αίσθηση ότι, εντάξει, είχαμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από μεγάλη φαρμακευτική, να την αναφέρουμε, τη Pfizer, που ανακοίνωσε ότι θα έρθει και πάνω εκεί βασίστηκε μάλλον και ένα συνολικό αφήγημα. Θα δούμε και άλλες Pfizer στην Ελλάδα, πιστεύετε? Καλό απόγευμα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς κατάφεραν να είναι στην ώρα τους το πρωί. Πολύ θα ήθελα να ξέρω πώς τα κατάφεραν με αυτό που συνέβαινε στην Εθνική Οδό. Εγώ πάντως δεν τα κατάφερα. Κατάφερα όμως να είμαι εδώ στην ώρα, ώστε να ακούσω τις συμπερασματικές τοποθετήσεις των τριών εκπροσώπων του φαρμακευτικού κλάδου. Δεν θα αναφερθώ στην ένταση με την οποία ο καθένας χαρακτήρισε την κατάσταση. Συνοψίζω όμως λέγοντας ότι όλοι είπαν ότι το σύστημα είναι έτοιμο να σκάσει, δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε άλλο. Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει κανένας. Άκουσα με πολύ προσοχή και τις τοποθετήσεις του πάνελ μας πριν. Όλα περιγράφουν ένα σύστημα το οποίο δεν δουλεύει. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια εξαντλήσαμε όλες τις οριζόντιες πολιτικές, κόψαμε τις τιμές των φαρμάκων, βάλαμε τα clawback, βάλαμε τα rebate. Το σύστημα έχει φτάσει σε ένα προχώρητο. Και πρέπει κανένας να αναγνωρίσει και να αναφερθεί σήμερα στο ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το ύψος φαρμακευτικής δαπάνης. Και όποιος δεν κατάλαβε το πόσο σημαντική ήταν η τοποθέτηση των τριών εκπροσώπων του φαρμακευτικού κλάδου πριν, κάτι χάνει. Είμαστε σήμερα σε αυτό το οριακό σημείο όπου πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Για να υπάρχει ανάπτυξη, για να υπάρχει αύριο, τουλάχιστον αναφερόμενο στο δικό μου κλάδο, γιατί μπορώ να αναφερθώ και γενικά, πρέπει να λύσει το πρόβλημα σήμερα. Και δεν υπάρχει πια μεταβατική περίοδος. Τα προβλήματα είναι τόσο γνωστά. Η μεταβατική περίοδος τελείωσε το 2019, όταν έπρεπε να λήξει και η εφαρμογή του clawback και αυτής της περιορισμένης φαρμακευτικής δαπάνης. Η επέκτασή της μέχρι το 2022 δημιουργεί ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα για τη βιομηχανία και αυτό είναι η πηγή όλων των υπολείπων θεμάτων και
θα προδιαγράψει και τις εξελίξεις. Σήμερα λοιπόν, ανεξαρτήτως της μεθοδολογίας, πολύ σωστά η κυρία Γιάνκοβιτς πριν αναφέρθηκε, Γιάνκοβιτς αναφέρθηκε στο πώς θα μπορούσε να περάσει κάποιες συγκεκριμένες λύσεις. Το πρόβλημα όμως παραμένει ένα και είναι το ύψος της δαπάνης. Και αυτή επιβάλλει βεβαίως, επιφέρει και το ύψος του κλόμπακ. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να λυθεί σήμερα και νομίζω ότι εμείς όλοι που είμαστε εδώ αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα καθημερινά και βλέπουμε και τις συνέπειές του, σε αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και το κεντρικό μήνυμα του σημερινού συνεδρίου. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, τα οποία είναι θετικά βεβαίως και θα πρέπει να τα βλέπουμε όλοι μας θετικά. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λύση. Η αδυναμία, αν θέλετε, του δημοσίου τομέα να μεταρρυθμιστεί και οι ενοχές φαρμακοβιομηχανίας έχουν επιτρέψει την κατάσταση να φτάσει σε αυτό το απροχώρητο σημείο σήμερα. Θα πρέπει με τη δικιά μας φωνή να πείσουμε τη δημόσια διοίκηση και την κυβέρνηση να μεταρρυθμιστεί. Να περάσουμε λοιπόν σε μέτρα διαρθρωτικά παρά σε οριζόντια, για να μπορέσουμε να πάμε και στην επόμενη μέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση, εγώ επαναλαμβάνω, ότι είναι να ξαναδούμε το ύψος φαρμακευτικής δαπάνης. Η Ελλάδα σήμερα, εκτός όλων των υπολείπων, υποφέρει από ανταγωνιστικότητα. Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας, το οποίο παρακολουθούν όλες οι αγορές και οι ξένοι επενδυτές, είναι ένα νούμερο το οποίο όμως στηρίζεται σε πάρα πολλές βαθμολογήσεις σε επιμέρους θέματα. Μεταξύ των οποίων και η υγεία, το κοινωνικό κεφάλαιο και όλα όσα τα θέματα συζητάμε κατά καιρούς. Έχουμε λοιπόν συμφωνήσει όλοι ότι το μοντέλο πια για την Ελλάδα είναι αυτό που στηρίζεται στην καινοτομία και στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, σας λέω εγώ, τίποτα από τα δύο. Διότι το παραγωγικό δυναμικό της χώρας είναι πάρα πολύ χαμηλό, τα προϊόντα τα οποία παράγουμε δεν έχουν διεθνή ζήτηση και δεν έχουμε δυστυχώς ένα σύστημα που να παράγει καινοτομία. Εμπίπτει σε αυτά που λέγαμε και προηγουμένως. Η χώρα μας έχει άμεση ανάγκη αλλαγής, άμεση ανάγκη μεταρρύθμισης. Άμεση ανάγκη να αλλάξει το ανταγωνιστικό επίπεδό της. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Εκεί πρέπει να ρίξουμε όλο μας το βάρος για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα βήματα. Χωρίς αυτά, τα υπόλοιπα είναι μπαλώματα και θα έχουν και μικρή διάρκεια. Μου προκαλεί ερώτηση αυτό που αναφέρατε, ότι πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις. Εύλογα θα πει κάποιος, όταν βρισκόμασταν σε πιο έντονες καταστάσεις εν μέσω μνημονίων και δεν πετύχαμε πολλά, μάλλον μόνο εφαρμόσαμε τα οριζόντια μέτρα, αλλά ήταν προαπαιτούμενες και μεταρρυθμίσεις. Τώρα με μία αίσθηση, γιατί δεν είναι ουσία, αίσθηση ελευθερίας, θα μπορέσουμε να πετύχουμε ή φοβόμαστε μήπως ξεχυλώσει κι άλλο το σύστημα? Δεν θα πρέπει να είμαστε άτοικοι εδώ, διότι η Ελλάδα για μεγάλο διάστημα ήταν πρωταθλήτρια των μεταρρυθμίσεων. Αυτές όμως εξαντλήθηκαν στο πεδίο των δημοσιονομικών. Εξαντληθήκαμε στις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και ξεχάσαμε τις διαρθρωτικές. Είναι αυτό το περίφημο μείγμα πολιτικών στο οποίο αναφερόμαστε κατά καιρούς, αν έπρεπε να μας το επιβάλλουν, αν έπρεπε να το κάνουμε μόνοι μας. Μόνοι μας έπρεπε να το κάνουμε. Ώστε οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας, να φέρει μαζί με τα δημοσιονομικά μέτρα που επέτειναν την ύφεση, να φέρουν και την ανάπτυξη που θα εξισορροπούσε όλα αυτά. Δεν το κάναμε τότε. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε. Όσο δεν το κάνουμε, θα μένουμε εδώ και χειρότερα. Έχουμε μια καινούργια κυβέρνηση, η οποία δείχνει να έχει διάθεση για μεταρρυθμίσεις. Δείχνει να έχει ένα μεταρρυθμιστικό προφίλ. Ξεπερνώντας, νομίζω, την κόπωση των προηγούμενων κυβερνήσεων που είχαν να αντιμετωπίσουν τα μνημόνια και την υποχρέωση να πετύχουν δημοσιονομική εξισορρόπηση, ελπίζουμε ότι μια καινούργια κυβέρνηση μεταμνημονιακή, που δεν έχει να αντιμετωπίσει αυτό τον καθημερινό βραχνά, θα έχει τη διάθεση, τη δυνατότητα, την πολιτική βούληση να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Και αυτό είναι το στίχημα. Επειδή αναφερθήκατε στην καινούργια κυβέρνηση, τώρα θα πάω τη σειρά λίγο ανάποδα, κύριε Αποστολίδη. Είναι μια ερώτηση, θα ήθελα την τοποθέτηση και από όλους. Αναφέρθηκε κάποια στιγμή στις προγραμματικές της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Κυβέρνησης, κάποιο μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στη φαρμακευτική αγορά, στις φαρμακευτικές εταιρείες και στο ίδιο το δημόσιο. Προφανώς θα είναι κάτι το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση μεταξύ σας, κάποιες συνεννοήσεις. Εσείς ποιες θα ήταν οι προτάσεις πάνω σε αυτό, νομίζω οι προτάσεις σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει, τι θα προτείνατε? Νομίζω ότι είναι μια κοινή ερώτηση, θα ήθελα να ακούσω όλους επί του θέματος αυτού. Πολύ καλή ερώτηση και νομίζω ο πιο κατάλληλος να την απαντήσει αυτή είναι ο κύριος Αναστασόπουλος. Γιατί ήθελα να το λέω, ότι όλοι μας αυτό που αγωνιούμε είναι η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα και η συνυπευθυνότητα.
Για να κάνουμε λοιπόν επενδύσεις, ο κύριος Αναστασόπουλος είναι λαμπρό παράδειγμα σε αυτό, εργοστάσιο στην Ελλάδα που παράγει για ξένη πολυεθνική εταιρεία και έχουμε και άλλη εταιρεία που επίσης αντίστοιχα παράγει. Έχουμε λοιπόν τα δείγματα γραφής και δυστυχώς αυτό δεν είναι το modus operandi, είναι η εξαίρεση στον κανόνα και απλά την αναφέρουμε από συνέδριο σε συνέδριο. Τι θα μπορούσαμε να πετύχουμε με ένα μνημόνιο συνεργασίας που αναφερθήκατε, κύριε Σακά, ένα τριετές μνημόνιο συνεργασίας με την καινούργια κυβέρνηση. Αυτή η συνεπευθυνότητα θα έβαζε τον πύχη ότι αυτή είναι η ευθύνη δικιά μας σαν πολιτεία και αυτή είναι η δικιά μας ευθύνη σαν εταιρείες. Άρα μοιραζόμαστε την επιπλέον επιβάρυνση που αναφέρθηκε η κυρία Τζάνκοβιτς και οι υπόλοιποι συνομιλητές όσον αφορά την αύξηση της δαπάνης, που θα έβαζε έναν κόφτη στο πόσο μπορούν να αυξηθούν οι δαπάνες. Από εκεί και πέρα θα ήταν ευθύνη του κράτους, που σημαίνει ότι εμείς, εάν είχαμε αυτή τη σταθερότητα, θα μπορούσαμε να προγραμματίσουμε επενδύσεις, ανάπτυξη εργοστασίων, θέσεις εργασίας και να βάλουμε το δικό μας πενταετές αναπτυξιακό. Που αυτή τη στιγμή είναι με το ανέκδοτο πότε θα πέσει το δεύτερο παπούτσι για να πάμε για ύπνο από τον πάνω όροφο. Περιμένουμε το χειρότερο. Και δεν αναβάλλονται αποφάσεις, είμαστε όλοι επιχειρηματίες, αναβάλλονται αποφάσεις για αυτό το λόγο. Ο δεύτερος που είπαμε για τη βελτίωση της προβλεψιμότητας θα έχει το απλούστατο αποτέλεσμα ότι αυτή η προβλεψιμότητα θα έβαζε και τα κεντρικά μας, είτε είναι στην Ευρώπη είτε στην Αμερική, να πάρουν αποφάσεις υπέρ της χώρας μας, που είναι και το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας μας, αυτό που θέλαμε να περάσουμε την προηγούμενη εβδομάδα στον ΟΗΕ, ότι η χώρα μας είναι ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. Πώς θα κάνουν επενδύσεις ξένες εταιρείες όταν ξέρουν ότι αλλάζει το φορολογικό πλαίσιο από τη μία μέρα στην άλλη, ο φορολογικός συντελεστής, η νομοθεσία καθυστερεί να πάρει αποφάσεις σε βάθος δεκαετίας και ούτω καθεξής. Αυτά είναι βασικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα, ούτως ώστε να καταστεί η χώρα ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. Άρα το μνημόνιο συνεργασίας θα βοηθούσε πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Και όχι απλά να το υπογράψουμε και να το παρακολουθήσουμε. Και θα τελειώσω με δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι για τις κλινικές μελέτες, που ενώ είπαμε ότι βεβαίως γίνεται νομοθεσία, αλλά πρέπει να τις παρακολουθούμε, να φέρω το απλό παράδειγμα ότι κουβαλάμε από το παρελθόν. Μιλήσαμε για τις παρεμβατικές, να μιλήσω για τις μη παρεμβατικές μελέτες. Το γεγονός ότι δεν έχουμε επιτροπή στον ΕΟΦ, επειδή δεν έχουμε διοίκηση στον ΕΟΦ, η οποία θα μπορεί να εγκρίνει τις μη παρεμβατικές μελέτες, κάτι το οποίο αν γινόταν η επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει μέσα σε 24 ώρες, εκκρεμεί από τον Ιούνιο του 2019. Τέσσερις μήνες τώρα, καλή ώρα, μπήκαμε Οκτώβριο. Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν και για το μνημόνιο συνεργασίας, ότι αν δεν έχουμε ένα πλαίσιο τέτοιο το οποίο να μας λύνει προβλήματα και η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα στο περιβάλλον, ούτως ώστε εμείς να πείσουμε τα κεντρικά μας, είτε ο κύριος Αναστασόπουλος, είτε είναι η Μπέρενγκερ Ίγκελχάιμ, είτε είναι άλλα εργοστάσια, στα 28 ελληνικά εργοστάσια μπορούμε να επενδύσουμε, είτε εμείς να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις, θα παραμείνει ένα γράμμα κενό στον νόμο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιάκονσιν, θα ήθελα επί του συγκεκριμένου θέματος του MOU, με μία διάσταση, τι μπορεί να σημαίνει για την διαπραγμάτευση μεταξύ των εταιριών και του δημοσίου για τις τιμές. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα αναφέραμε και πριν, ότι τα FIC θεωρούνται υψηλού κόστους και είναι για να εξασφαλιστεί η διάθεση και η προσβασιμότητα των ασθενών, απαιτείται μία διαπραγμάτευση για να μπουν και στο σύστημα αποζημίωσης. Θα πρέπει να είναι μέσα σε αυτό το MOU μία παράμετρος και η διαπραγμάτευση για το κόστος των φαρμάκων. I think already I addressed before something and a very important question. Part of MOU, you think memorandum of understanding, you know, so memorandum of understanding. I'd say, so short term, the one that we can address quickly to give some air into the system, because we know it, we have heard it, you know, where is the system today, and we're not going to repeat it. Part of the short term, start negotiation, reactivate the committee, and finalize the negotiations that are there. That's not necessarily part of memorandum of understanding. This is immediate thing. The other thing, in terms of a little bit more
mid-term or short mid-term is let's establish the negotiation ways. You know, we have seen it in many, many countries, especially when we talk about high-priced medicine, when we talk about oncology, where we talk immunology, where we talk immuno-oncology, if you want it. There are successful negotiations in many countries in the areas that we particularly we know it, in immuno-oncology, in Denmark, in Belgium, in Netherlands. They have sort of called multi-year, multi-indication. In oncology segments, there are many indications, there are many indications, many new indications, new results are coming. We have just heard it, you know, from the last congresses. So here is a question, not only the access and how we will work it together with the government and government interest into that innovations, but not only about the access and the fast access, but also predictability, because that area is really fast developing area. And as we know it today, with this, if we speak particular about oncology, which is why high expensive medicine, it's a high expensive medicine, but oncology is also not a death sentence anymore. Oncology, it is life. The latest data we show there is life. There are 50% reduction in terms of mortality. So people are surviving. And whoever was running on Run for Cure on Sunday, I did that one. So it was nearly crying when you see the people carrying the survivor t-shirt, you know. So it's something that people are surviving, meaning thanks to the innovation, thanks to investment in an innovation that we make a place on that. But also we need to make sure that those people will get access to medicine and the government has predictability in terms of the cost. So I think that there are two elements, and this is part of memorandum of understanding, to establish the way of negotiating the negotiations, and that we will get access to medicine where we need to have access to medicine, and we keep the predictability. You know, think about, you know, there is life, people, healthy patients or healthy people brings new growth opportunity, thriving society. So that's what we should focus and we should aim for. How can we work it together to achieve that state? You know? So that would be one of my suggestions. And establishing as well of preventive measurement and so on. Thank you. Κυρία Καπόρη, αναφερθήκατε και πριν στο θέμα της καινοτομίας, το συζητήσαμε. Τώρα, την άποψή σας πάνω σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ πολιτείας και δημόσιου τομέα, συγγνώμη, πολιτείας και ιδιωτικού τομέα, γιατί μάλλον απαιτείται και εκεί συνεργασία από ό,τι καταλαβαίνω, για την εξασφάλιση και της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας. Ευχαριστώ. Αυτό σκεφτόμουν όσο μιλούσαν και οι άλλοι συνομιλητές, όχι για τους συνομιλητές. Να δω τι μπορώ να προσθέσω εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν, τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας μελλοντικά. Γιατί αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στα θέματα τα σημερινά και σε αυτά που μας καίνε. Γιατί αυτά που μας καίνε είναι η πρόσβαση, τα clawbacks, τα rebates, αλλά αλλάζουν τα πράγματα, η καινοτομία πρώτα απ' όλα, τρέχει η τεχνολογία και όλο αυτό το σύστημα υγείας τόσο γρήγορα που βλέπω ότι τρέχει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι σκεφτόμαστε εμείς να κάνουμε τις αλλαγές. Οπότε ένα μνημόνιο συνεργασίας θα έπρεπε να λάβει υπόψη του τις επόμενες αλλαγές, τις επόμενες ανάγκες που θα έχουμε. Γιατί μέσα σε μία τριετία, πενταετία θα έχει αλλάξει τόσο πολύ αυτό που θεωρούμε εμείς φαρμακευτικός κλάδος ή κλάδος υγείας, που αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας για να μην βρεθούμε να κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις σε 5 χρόνια ή όχι σε 10, ελπίζω, από τώρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, γιατί εκτός από τις καινοτομίες γερνάει ο πληθυσμός μας. Τώρα πάλι βλέπουμε ότι στην Ελλάδα χειροτερεύει η κατάσταση και λόγω του brain drain που έχουμε, αλλά και λόγω ότι μεγαλώνουμε εμείς. Και να λάβουμε υπόψη μας και κάποια πράγματα που συζητήθηκαν στην Κομισιόν τώρα με την αλλαγή των commissioners. Δόθηκε εντολή τώρα στην καινούρια Επίτροπο Υγείας να κοιτάξει φυσικά για affordable medicines, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εδώ, αλλά να ενισχύσει και την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία ως ηγέτη στον κλάδο της. Οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί, νομίζω, και στην ελληνική, σε ένα ελληνικό μνημόνιο συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μιχαλοπούλου, σε αυτή τη συνεργασία
η συνεργασία μάλλον της πολιτείας με τις φαρμακευτικές εταιρείες, όπως λένε, έχει στόχο τον ασθενή. Είπατε πριν ότι δυστυχώς μέσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων οι ασθενείς δεν υπάρχουν ή είναι με πολύ μικρό ρόλο, όπως φάνηκε και σε ρύθμιση του νομοσχεδίου που είναι υπό διαβούλευση. Εσείς ποιος πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι ο ρόλος και ποιες θα ήταν οι προτάσεις σας σε μια διαδικασία συνεργασίας των φαρμακευτικών με την πολιτεία, που, όπως λέμε, εσείς είστε ο απότερος σκοπός? Εγώ θεωρώ ότι τώρα να μιλάμε για τα αυτονόητα. Δηλαδή, μιλάμε για μνημόνιο συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει ένα μνημόνιο για να συνεργαστούμε. Τέλος πάντων, ας υπάρξει και το μνημόνιο, δηλαδή η συνεργασία θα ήταν, έπρεπε να ήταν αυτονόητη, ότι έπρεπε να υπάρχει με όλους τους φορείς. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έπρεπε ήδη να μιλάνε. Εγώ λοιπόν αυτό που θα έλεγα είναι ότι αυτή τη στιγμή απαιτείται η χάραξη πολιτικής για το φάρμακο, ανοιχτή, με διαβούλευση, με μια κατάληξη συνενετική, να είναι επιστημονικά θεμελιωμένη και κυρίως να είναι κοινωνικά αποδεκτή. Να υπάρχουν κανόνες σταθεροί και διαφανείς και να έχουν σκοπό τρία πράγματα. Τη μέγιστη αποδοτικότητα, την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Εάν το μνημόνιο ή ό,τι άλλο τα καταφέρει αυτό, έχουμε καταφέρει το στόχο μας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Προδρόμου, ολοκληρώνεται η χρονιά, δεν θα αποφύγουμε το ρεκόρ clawback rebate στα ύψη. Μάλλον, ακόμα και η εκτίμηση που υπάρχει μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο ίσως λίγο χαλαρή, υποτιμημένη ακριβώς. Με βάση την κατάσταση λοιπόν που έχει μέχρι τώρα διαμορφωθεί, όπως την περιγράψατε κι εσείς και όλοι οι ομιλητές και ομιλήτριες, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Είτε αυτό είναι ένα μνημόνιο το οποίο καταλαβαίνετε, για να υπογραφεί το μνημόνιο ανάμεσα στις δύο πλευρές θα πρέπει να κάτσουμε κάτω, να δούμε το πλαίσιο, σε ποιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τι πιστεύετε ότι θα είναι αυτό που πρέπει να γίνει ώστε να αποφύγουμε, έστω να μπούμε στο 2020 χωρίς τις προδιαγραφές του 19 για νέο ρεκόρ? Νομίζω ότι σε κανέναν σε αυτή την αίθουσα καταρχάς δεν αρέσει η λέξη μνημόνιο, έτσι όπως το θέτεται. Άρα ας μιλήσουμε για μια συμφωνία. Να ξεκινήσω, τι θεωρώ ότι είναι μείζον για να ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση. Πρέπει να αντιληφθούμε όλη την ίδια ρεαλιστική πραγματικότητα. Υπάρχει ένα τρίπτυχο που λέγεται δημόσιος τομέας, δημόσιος φορέας, κυβέρνηση, υπουργείο, πολιτεία. Από την άλλη υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και ο ασθενής. Υπάρχει ένα τρίπτυχο λοιπόν και σε αυτό πρέπει όλοι να σεβαστούν τα τρία διαφορετικά μέρη και να οδηγηθούν σε ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα αυτό που ενδεχομένως να έχει γίνει λάθος είναι ότι αυτό το τρίπτυχο δεν συνεργάστηκε αρκετά και επίσης ότι αναλωθήκαμε πάρα πολύ σε συζητήσεις για το ποιος έχει την ευθύνη για την αύξηση του μπάτζετ, αν είναι η καινοτομία που αυξάνει τους προϋπολογισμούς στη δαπάνη ή οτιδήποτε, αν είναι τα γενώσιμα, ποιος επενδύει αρκετά, αν είναι η γενώσιμη βιομηχανία που το κάνει, αν είναι η πολυεθνική βιομηχανία, αν είναι βέλτιστα τα διαρθρωτικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί, αν λέγονται διαρθρωτικά ή δημοσιονομικά. Νομίζω πως είναι καιρός πια να σταματήσουν όλα αυτά, δηλαδή τα έχουμε εξαντλήσει. Υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν. Χωράνε όλοι μέσα σε αυτό το κομμάτι που λέγεται φορέας υγείας, δομές υγείας. Είναι προφανές και έχει γίνει παντού στον κόσμο, σε όλες τις εξελιγμένες κοινωνίες και σε όλα τα εξελιγμένα συστήματα υγείας αυτό έχει συμβεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Για πολλά χρόνια η βιομηχανία ανέπτυξε ένα ενοχικό σύνδρομο. Δεν φταίει απολύτως, γιατί ενδεχομένως της δημιουργήθηκε μέσα σε όλη αυτή την πορεία της δημοσιονομικής κρίσης. Έρχονται πολλά από το παρελθόν που συζητιούνται. Πρέπει να πάμε πέρα από αυτό. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι ο Έλληνας ασθενής πρέπει να εξυπηρετηθεί με το βέλτιστο κλινικό όφελος,
στις δομές υγείας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είτε με τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, είτε σε δημόσιες δομές υγείας. Πάντως θα πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε, θα πρέπει να σταματήσουμε να εκτίρουμε όλο αυτό το γεγονός που συμβαίνει γύρω μας, να σταματήσουμε να βλέπουμε ασθενείς οι οποίοι ταλαιπωρούνται στις δομές υγείας, δεν λαμβάνουν τις θεραπείες τους όπως πρέπει. Διαρθρωτικό μέτρο δεν είναι να σταματήσει ο ογκολογικός ασθενής να παίρνει τη θεραπεία του στην ώρα του. Διαρθρωτικό μέτρο δεν είναι να αναβάλλονται ή να ακυρώνονται οι θεραπείες του. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τον ογκολογικό ασθενή. Επομένως, μίλησε και ο κύριος Σουλιώτης και μου άρεσε πολύ η τοποθέτησή του. Είπε λοιπόν ότι πρέπει, συνηθίσαμε να λέμε ότι θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις και μετά θα γίνουν κάποια διαρθρωτικά μέτρα. Πρέπει να ληφθούν εξ αρχής, πρέπει να συμφωνήσουμε τι ποιότητα υγείας, τι ποιότητα υπηρεσιών υγείας θέλουμε για τον Έλληνα ασθενή. Και να το συμφωνήσουμε μια και καλή όλοι. Να πούμε λοιπόν ότι θέλουμε αυτό το στάτους και αυτό μπορούμε να πετύχουμε. Και πάνω σε αυτή τη συμφωνία να βάλουμε τα διαρθρωτικά, δημοσιονομικά ή όποια άλλα μέτρα πρέπει να μπουν γύρω από αυτή τη συμφωνία. Και μετά να πάμε στην εφαρμογή τους. Είναι η βασική αρχή μιας διαπραγμάτευσης ότι δίνω εγώ κάτι και δίνει και το άλλο μέρος. Επομένως, ας ξεκινήσουμε από αυτό, ας αξιολογήσουμε τις υπηρεσίες υγείας που μπαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά για μένα το μείζον ζήτημα εδώ είναι να αποφασίσουμε και τώρα πια που θεωρητικά τουλάχιστον βγαίνουμε από την κρίση και οι δημοσιονομικοί δείκτες θα πρέπει θεωρητικά πάλι να βελτιώνονται, θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να δίνουμε στον Έλληνα ασθενή, τι δικαιούται να έχει θεραπευτικά και μετά να πάμε στα επιμέρους κομμάτια. Ευχαριστώ πολύ. Να επιστρέψω στον κύριο Αναστασόπουλο και να τον ρωτήσω σχετικά, γιατί πριν με αφήσατε ένα κενό σχετικά με την ανάπτυξη. Και είδαμε, και γιατί σας ρώτησα, ας πούμε, αν μπορούμε να έχουμε εισρωή νέων κεφαλαίων από το εξωτερικό που να επενδύουν στην Ελλάδα, είτε άμεσα είτε έμεσα μέσω της σύμπραξης με ελληνικές εταιρείες. Όπως αναφέρθηκε και ο κ. Αποστολίδης, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δική σας παράγει για ξένοι. Μπορούμε να δούμε να αναπτύσσεται αυτό περαιτέρω ή τουλάχιστον να δοθεί ένα κίνητρο, γιατί για παράδειγμα αναφέρθηκε ότι επενδύει μια ξένη, μια εταιρεία σε παραγωγή και αυτό εκπίπτει από το clawback. Αν είναι, δεν είναι επένδυση όταν αναθέτει, ας πούμε, και σε μια ελληνική να παράγει, γιατί να μην μπορεί να θεωρηθεί κίνητρο και ο συμψηφισμός αυτός. Λοιπόν, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι μπορούμε. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, το ελληνικό φάρμακο, έχει αναγνωριστεί σαν ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης για μερικούς απλούς λόγους που θα ήθελα να τους αναφέρουμε εδώ. Έχουν γίνει επενδύσεις που είναι απαραίτητες τα τελευταία χρόνια, ώστε η παραγωγικότητα αυτή τη στιγμή των ελληνικών εργοστασίων να είναι ικανή. Το δε φάρμακο είναι αρκετά ρυθμισμένο και από τον ΑΕΟΦ αλλά και από τους ξένους οργανισμούς, ώστε να μην τίθεται θέμα ασφάλειας ή εξαγωγής τους στις ξένες αγορές. Το φάρμακο είναι διεθνώς ζητούμενο αγαθό και η Ελλάδα μόνος μπορεί να το παρέχει. Αυτό το λέω, συγγνώμη, υπάρχει ακόμα και η κατάλληλη, η απαραίτητη καινοτομία σε όλο το σύστημα, διότι οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, οι ελληνικές εταιρείες έχουν καταφέρει, σύνομα πάντοτε, να έχουν έτοιμους τους φακέλους των γενοσύμων γρήγορα για εξαγωγή. Επομένως, με αυτή την έννοια, το φάρμακο μπορεί πράγματι να είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης και αυτό παρατηρούμε. Έχουμε τις κατάλληλες εξαγωγές. Σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα που είπα πριν, λοιπόν, το φάρμακο υπερβαίνει το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που έχει η Ελλάδα και η υπόλοιπη βιομηχανία. Άρα, η δυνατότητα η μία υπάρχει. Τα παραδείγματα τα καλά, όπως αναφέρθηκε ο κ. Αποστολίδης, υπάρχουν και είναι εδώ. Για να επενδυθούν περισσότερα όμως κεφάλαια και να γίνουν περισσότερες συνεργασίες, αυτό που απαιτείται είναι το σταθερό πλαίσιο και οι προοπτικές. Το σταθερό πλαίσιο θα μας το δώσουν μεταρρυθμίσεις εκείνες που μας λείπουν, και τις οποίες αναφέρθηκα και προηγουμένως. Και οι προοπτικές μπορούν να προέλθουν από ένα MOU, από μια συμφωνία, που θα περιγράφει κάποια κατάσταση μεταβατική, να δώσει τις προοπτικές το τι θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Με αυτή την έννοια, μια συμφωνία του δημοσίου, του κράτους, της κυβέρνησης, με τον ιδιωτικό τομέα, με τις ξένες πολυεθνικές, θα ήταν ένα θετικό βήμα. Υπάρχουν βεβαίως επενδύσεις, τις οποίες βλέπουμε και από άλλες εταιρείες. Το παράδειγμα της Pfizer που αναφέρατε, αλλά και άλλων Αμερικάνικων εταιρεών, όπως είναι η Cisco ή η Deloitte, είναι χαρακτηριστικές μεν, αλλά δεν είναι ακόμα και τις Pfizer στο χώρο μας. Είναι επενδύσεις. Η Pfizer επενδύει, και διορθώστε με παρακαλώ, αν κάποιος από τη Pfizer είναι εδώ, διορθώστε με να κάνω λάθος, και αυτή η επένδυση έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα και την επεξεργασία των δεδομένων. Κάνει ένα excellence center, ένα κέντρο αριστείας, όπου θέλει να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων. Με αυτή την έννοια, η Ελλάδα και σε αυτό το τομέα
επειδή έχει εξαιρετικά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν είναι ακριβώς όμως το τομέα που θα μας ενδιαφέρει, για να τον έχουμε σαν παράδειγμα. Εδώ. Είναι έμεσα. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε, πιστεύω ότι οι προοπτικές είναι μπροστά, πιστεύω ότι ειδικά στον χώρο το δικό μας έχουμε υπερβεί και το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει η λυπή βιομηχανία και μπορούμε. Χρειαζόμαστε όμως το σταθερό πλαίσιο, όλοι μας. Και σταθερό πλαίσιο σήμερα υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι απολύτως αναγκαία. Το ύψος των φορολογικών συντελεστών από μόνο του είναι ανασταλτικός παράγοντας σήμερα. Το ύψος των εργοδοτικών εισφορών είναι ανασταλτικός παράγοντας σήμερα. Το χρόνος απονομής της δικαιοσύνης επίσης. Όλα αυτά, συν μερικά ακόμα, είναι απαραίτητο να το αντιμετωπίσουμε. Είναι η βασική παράμετρη που βγαίνει ο δείκτης ανταγωνιστικότητας, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι μπορούμε, ευελπιστούμε ότι μπορούμε, αλλά πρέπει να πάρουμε σήμερα τα μέτρα τα οποία πρέπει να έχουμε πάρει χτες. Είναι ήδη αργά, πρέπει να τα πάρουμε όμως κάποια στιγμή. Τα έχουμε προδιαγράψει πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι το έχουμε ξαναπεί και το θέμα είναι το χτες πια έχει γίνει παραπροχθές. Και δεν ξέρουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Ξέρουμε, με συγχωρείτε για την παρέμβαση. Ξέρουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση, το είπαμε και πριν. Αν είναι σε οριακό σημείο. Ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Θα σκάσει αυτό που όλοι απευχόμαστε. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να το αντιληφθούμε και να την κάνουμε. Είναι το δεύτερο εκρηκτικό που ακούμε σήμερα από πάνελ και έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε λίγο το θα σκάσει. Έχουμε 13 λεπτά ακόμα. Θα ήθελα μια πάρα πολύ γρήγορη τοποθέτηση από όλους. Και αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, επειδή όλοι σας έχετε επαφές είτε με τις μητρικές εταιρείες στο εξωτερικό, το τι γίνεται εκεί, είτε με διάφορα φόρα στα οποία πηγαίνετε και ασχολείστε και βλέπετε και λέτε αυτό έχει γίνει εκεί. Γιατί να μην μπορεί να γίνει εδώ. Μιλάμε και για άλλες χώρες οι οποίες βγήκαν από μνημόνιο, βγήκαν από κρίση. Βεβαίως μπορεί να έρχεται κάποια καινούργια διεθνής κρίση οικονομική. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια παραδείγματα. Να πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, η Πορτογαλία έκανε αυτό στο συγκεκριμένο σημείο. Ή εμείς εκεί, σαν πολυεθνική εταιρεία, συνεργαζόμαστε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε κάποια παραδείγματα. Ή στον χώρο των ασθενών μπορεί να υπάρχουν παραδείγματα των εθνικών συστημάτων υγείας που. Οι ασθενείς όντως έχουν λόγο και έχουν προωθηθεί πράγματα. Από δύο κουβέντες ο καθένας θα ήθελα. Ευχαριστώ. Κύριε Προδρόμου. Ναι. Καταρχάς, να πω λίγο στο πλαίσιο της επένδυσης ότι το θέμα των κλινικών μελετών είναι σαφέστατα προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι προς όφελος των ασθενών και πρέπει να αναδειχθεί αυτό. Σε σχέση λοιπόν με το ερώτημά σας, αν υπάρχουν παραδείγματα από άλλες χώρες. Νομίζω πως αυτό που κάνουν οι άλλες χώρες καλύτερα από εμάς και ίσως κατά την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης δεν μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε, λόγω ενδεχομένως της εξαιρετικής πίεσης και όλων αυτών των συνθήκων που επικρατούσαν, είναι μια ολιστική προσέγγιση στον τομέα της υγείας. Τίποτα δεν είναι αναπόσπαστο, τίποτα δεν είναι ξεχωριστό, δεν υπάρχει μόνο το φάρμακο, υπάρχουν οι δαπάνες υγείας συνολικά. Άρα λοιπόν η πολιτεία έρχεται και οι αρχές υγείας και καθορίζουν τη δαπάνη υγείας συνολικά, κάνοντας allocate στις πραγματικές ανάγκες των ογκολογικών ασθενών, των ρευματοπαθών ασθενών ή ό,τι ανάλογα με τη θεραπευτική νόσο. Στην Ελλάδα συναντήσαμε μέχρι τώρα την προχειρότητα του να υπάρχουν στον αέρα νούμερα, όπως το 500 που ανέφερα, το 747, που δεν πηγάζουν από πουθενά. Αυτό λοιπόν που κάνουν οι άλλες χώρες δεν πετάνε νούμερα στον αέρα, αποτυπώνουν κάτι το οποίο παραμετροποιούν ανάλογα με τη διάσταση του τι θέλω να παράσχω στον ασθενή και αξιοποιούν το κλινικό όφελος που φέρνει κάθε θεραπεία. Επίσης, σε όλη αυτή τη συζήτηση έχουν εντάξει με ισότιμους όρους τη φαρμακευτική βιομηχανία, τους συλλόγους ασθενών, τους εκπροσώπους των ασθενών και την πολιτεία. Υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται διαπραγμάτευση της αρχικής τιμής, της list price, αλλά δεν έχει ακριβώς την ίδια έννοια όπως το εισάγουμε εμείς. Για μας η διαπραγμάτευση, έτσι όπως τουλάχιστον την έχουμε δει να ορίζεται ή τη ζήσαμε μέχρι τώρα, είναι πάλι μια οριζόντια έκπτωση, η οποία θα μπορούσε να είναι άλλο ένα clawback ή άλλο ένα rebate. Δεν είναι αυτό το νόημα της διαπραγμάτευσης πουθενά. Η διαπραγμάτευση λοιπόν σε άλλες χώρες, τουλάχιστον στην ανοσογκολογία που εκπροσωπούμε, στο κομμάτι της ανοσογκολογίας που δραστηριοποιούμαστε, είναι μια ευρύτερη συζήτηση του κλινικού ωφέλους. Τι μπορεί να φέρει σαν όφελος επιβίωσης στον ασθενή που θα χρησιμοποιήσει τη θεραπεία. Δεν είναι μια οριζόντια μείωση τιμής. Και αυτό γίνεται πάνω στην αληθινή αποτύπωση του τι σημαίνει η δαπάνη υγείας που θα δώσουμε στο νοσοκομιακό ασθενή, στον ασθενή που απευθύνεται στο retail. Καταρχάς πρέπει να γίνει αυτό.
Καταλαβαίνω ότι το νέο νομοσχέδιο εισάγει κάποιους όρους και, και κάποιες καινούργιες παραμέτρους. Μένει να τις δούμε. Δεν μπορούν να γίνουν όλα. Η λύση δεν είναι μία και δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια νύχτα ούτε σε ένα μήνα. Ελπίζω να μην χρειάζεται να γίνει σε 10 χρόνια. Αλλά πρέπει να προτεραιοποιηθούν κάποια πράγματα. Υπάρχουν μεσοπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις. Για μας απαραίτητο η βραχυπρόθεσμη λύση είναι η αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών. Μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα είναι όλα τα υπόλοιπα που ανέφερα. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μητρώα ασθενών. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πόσους ασθενείς έχουμε. Θα ήταν πάρα πολύ απλά τα πράγματα αν κάθε νοσοκομείο ήξερε τους ασθενείς που πηγαίνουν, τι φάρμακα παίρνουν, πότε έρχονται, πόσοι ζουν από αυτούς, τι αποτέλεσμα έχει η θεραπεία τους, πόσοι έφυγαν, πότε έφυγαν, κάτω από ποιες συνθήκες έφυγαν. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει μητρώα ασθενών, θεωρώ όλα τα άλλα λοιπόν πραγματικά είναι μετέωρα. Βασική προϋπόθεση λοιπόν είναι το μητρώ, να ξέρουμε πόσοι έχουν ασθενήσει από καρκίνο και πώς κατέληξαν. Πιστεύω πως πρέπει να αναγνωρίσουμε πραγματικά την αξία της καινοτομίας και να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει ασθενείς. Και μέσα από αυτό να εξασφαλίσουμε άμεση πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες. Ξέρουμε ότι στη Γερμανία, σε λιγότερο από ένα μήνα μετά από την έγκριση του EMA, έχουν πρόσβαση ασθενείς στις καινοτόμες θεραπείες. Να χρησιμοποιούμε, όπως είπε η κυρία Μιχαλοπούλου, registries, να υπάρχουν μητρώα ασθενών και μετά με real world evidence να γίνονται οι διαπραγματεύσεις. From my side, if we discuss it and you ask also for other countries, if patients is at the center, as we have discussed, there are a couple of things that we need to make it, you know. So anyway, it's how we support innovation, create the room for innovation, create the prevention that we avoid the diseases, put the financials and sustainability in the financial system through the short and mid-term proposals, and have a co-responsibility and predictability. Stakeholders around the table, and specifically when you ask about other countries, is Klobek is not only in Greece, if we speak about that one, it is in other countries, but the government has co-responsibility. So it's not only on one leg, on a one partner, but it's a co-responsibility. So once again, patients to get access to medicine, to get access to innovation, create the prevention budget, and let's fix the financials and make a sustainable and predictable and co-responsible approach and have all the stakeholders sitting at the table and discuss how we're achieving that. I think you ask also memorandum for of understanding. I think we need to also aim it. What do we want to achieve it in a year, in 2 years, in 3 years? Do we dare to say, let's put the plan together to reduce clawback of 50% and have a patient access to medicine instantly? A little bit provocative, I know. Κύριε Σακά, αναφερθήκατε σε παραδείγματα και θα είμαι συγκεκριμένος. Έχουμε η τεχνολογία, αναφέρθηκε η κυρία Καπόρη, έρχεται το μέλλον, είναι σήμερα στην ουσία. Έχουμε τις θεραπείες, είπαμε CAR-T, μιλάμε για στοχευμένες θεραπείες, ιατρική ακριβίας, είναι σήμερα, μιλάμε για αύριο, σήμερα. Και δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτε για αυτό το σήμερα, το αύριο που είναι σήμερα. Και θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. 2011 στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, ήδη συζητούσε το Υπουργείο Υγείας τι προϋπολογισμό χρειάζομαι για το 2014, η ανίχνευση του ορίζοντα, το περίφημο αυτό που λέμε στα ελληνικά Horizon Scanning, ούτως ώστε να ξέρει το Υπουργείο, άρα να βάλει τις δαπάνες αυτές, για να μην γίνουμε αυτό που αναφέρθηκε η κυρία Προδρόμου προηγουμένως, ότι χρειάζομαι ένα δις, το βάζω 800, αλλά τελικά ξοδεύω 500. Ούτως ώστε να πραγματικά από κοινού, συνεργασία, μνημόνιο, όπως θέλουμε να το πούμε, πολιτεία με τις εταιρείες και τα δικαιώματα των ασθενών, με εκπροσώπηση των ασθενών, αυτές οι νέες θεραπείες λοιπόν να μπορούν να προβλεφθούν και να μπουν στον προϋπολογισμό των επόμενων ετών, ώστε πραγματικά οι ανάγκες των ασθενών να καλυφθούν από μια τέτοια είδους πρακτική. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα σήμερα, όπως διαμορφώνει την παγκόσμια κατάσταση.
επειδή λόγω των αναταραχών που υπάρχουν και των distraction στο παγκόσμιο σύστημα τα κεφάλαια συγκεντρώνονται και δεν βρίσκουν επενδυτικό προορισμό, η Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό το success story που θα τα φέρει εδώ. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να προετοιμαστούμε ώστε να μας δούνε και να μπορούμε να τα δεχτούμε. Αυτό λοιπόν θα γίνει δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες. Θα έχει δε μεγαλύτερη επίδραση όλο αυτό και θα κατέβει στο επίπεδο το δικό μας φαρμακοβιομηχανίας, η οποία έχει υπερβεί και κάποια ελλείμματα ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζουν άλλες παραγωγικές μονάδες ή παραγωγικές επενδύσεις που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα. Πιστεύω λοιπόν κάλλιστα ότι εδώ υπάρχει μια ευκαιρία την οποία πρέπει και μπορεί να διαμορφώσουμε ώστε να γίνει πραγματικότητα. Βλέπω δε ότι έτσι όπως έχει χαράξει τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικής βούλησης η σημερινή κυβέρνηση τα πράγματα, οδεύει προς τα εκεί, στο συγκεκριμένο. Θα πρέπει όμως να δούμε και τα πραγματικά μικρά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σήμερα και θα δώσουν και στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να παίρνει τεκμηριωμένες αποφάσεις για το μέλλον. Είπε ένα μικρό χαρακτηριστικό η κυρία Μιχαλοπούλου. Πώς μπορείς να κάνεις τώρα πολιτική για τα φάρμακα, για το αύριο, για τα ακριβά ή ας τα ονομάσουμε καινοτόμα όπως θέλετε για αύριο, όταν δεν ξέρεις, δεν είσαι ένα μητρό ασθενών που τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή είναι ανήκουστα πράγματα σήμερα. Πρέπει λοιπόν επιγόντως να λύσουμε όλα αυτά τα μικρά βασικά και παράλληλα να κάνουμε και όλα εκείνα τα μεγαλύτερα που θα μας επιτρέψουν να εκμεταλλευτούμε μια τεράστια ευκαιρία που παρουσιάζεται σήμερα διεθνώς για τη χώρα μας. Η προοπτική είναι εδώ, τουλάχιστον ας μην χάσουμε και αυτό το τρένο. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια ερώτηση, νομίζω έχουμε 2 λεπτά για μήπως θέλει κάποιος να τοποθετηθεί. Τουλάχιστον είστε όλοι εδώ από ό,τι βλέπω πως μπήκαμε μέσα. Θα είναι καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθώ να έχουμε ένα καλό μήνα. Να έχουμε συνεργασία και όχι μνημόνιο συνεργασίας, γιατί ίσως να είναι ενοχλητική λέξη. Και να ευχηθώ καλύτερη συνέχεια με λιγότερες επιβαρύνσεις και φυσικά πρόσβαση σε όλα τα νέα καινοτόμα φάρμακα και φυσικά να μην φύγουν και τα οικονομικά και φθηνότερα, γιατί υπάρχει αυτός ο μεγάλος κίνδυνος. Ευχαριστούμε πολύ.